Πάτερ Ζωσιμά, πες μου, πώς μπόρεσες να γίνεις τόσο τέλειος? Μην το ξαναπείς αυτό για τον Κύριο. Σε αυτόν τον κόσμο και ο πιο τέλειος είναι γεμάτος αδυναμίες. Δοξασμένο το όνομά του. Κύριε, σε παρακαλώ, οδήγησε τα βήματά μου να συναντήσω άγιους ανθρώπους που θα με διδάξουν πώς να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Ζωσίμα, αν και είσαι ενάρετος, πήγαινε στο μοναστήρι που είναι κοντά στον Ιορδάνη ποταμό και εκεί θα βρεις άλλους μεγαλύτερους από σένα κατά το πνεύμα. Ευλογείτε. Αδελφέ, ήρθα από πολύ μακριά. Μπορώ να δω τον ηγούμενο? Ναι, βέβαια, περάστε. Από εδώ, πάτερ. Καθίστε και περιμένετε. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Καλώς ήρθατε, πάτερ. Από πού έρχεστε? Έρχομαι από ένα μακρινό μοναστήρι, μέσα από τα βουνά. Και τι σας φέρνει σε αυτό το μοναστήρι? Άκουσα για το υψηλό επίπεδο πνευματικότητας που υπάρχει εδώ. Ελπίζω ότι δεν θα απογοητευτείτε. Εύχομαι και για σας το ίδιο. Ευλογείτε. Ο Κύριος να σε ευλογεί. Ο ηγούμενος σας περιμένει. Ελάτε, πάτερ. Προχωρείτε. Από εδώ, πατέρα. Ευλογείτε. Την ευχή σου, πάτερ. Καλώς ήρθες, πάτερ. Καλώς ήρθες. Καταλαβαίνω, ήρθες εδώ για να διδαχτείς από εμάς. Αλλά όπως βλέπω, εμείς μάλλον θα διδαχτούμε από εσένα.
Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι θα βρω εδώ κάτι το αληθινά σπουδαίο. Είσαι ευπρόσδεκτος να μείνεις όσο καιρό θέλεις. Ευχαριστώ, Πάτερ, ευχαριστώ. Αγαπητοί αδελφοί, είναι καθαρή Δευτέρα. Η εποχή για τον ετήσιο κανόνα μας πέρασε. Σύμφωνα με τον κανονισμό μας, ο καθένας από μας ας απομακρυνθεί από τον άλλο και ας πάει στην έρημο. Ο καθένας είναι ελεύθερος να πάρει την τροφή που χρειάζεται το σώμα του σε αυτές τις 40 μέρες προπαρασκευής. Της προπαρασκευής για τα Άγια Πάθη και την Ανάσταση του Κυρίου μας. Ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριο και το Άγιο όνομα αυτού. Ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριον
και μη επιλανθάνουν πάσας τας ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσους, τον λυτρούμενον εις φθοράς τη ζωή σου. Τι να είναι αυτό, φάντασμα, δαίμονας? Τον στεφανούντα σε ελέης και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμίαν σου, διαπρεσβειών των Αγίων Πατέρων, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ο Θεός και σώσον ημάς. Αμήν. Ίσως να είναι κάποιος Άγιος Ερημίτης. Θα πάω να τον συναντήσω και να του ζητήσω την ευλογία του. Άνθρωπε του Θεού, γιατί με αποφεύγεις, γιατί είμαι αμαρτωλός, γιατί με περιφρονείς? Σε παρακαλώ, περίμενε για την αγάπη του Χριστού μας. Είμαι γέρος και δεν μπορώ να σε φτάσω. Πάτερ Ζωσίμα, σε παρακαλώ συγχώρησέ με. Δεν μπορώ να σε αφήσω να πλησιάσεις, γιατί είμαι γυναίκα και είμαι γυμνή. Αν θέλεις ρίξε ένα ρούχο να σκεπαστώ. Έτσι θα έρθω να μου δώσεις την ευλογία σου. Ξέρει και το όνομά μου. Θα πρέπει να έχει χάρισμα από το Θεό. Ορίστε, σκεπάσου. Ευλόγησέ με, Πάτερ Ζωσίμα. Αγία γυναίκα, εσύ να μου δώσεις την ευλογία σου. Πάτερ Ζωσίμα, εσύ πρέπει να με ευλογήσεις, γιατί δεν είσαι μόνο ένας μοναχός, αλλά είσαι και ένας ιερέας. Στέκεσαι μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο και προσεύχεσαι στο Θεό για τις αμαρτίες των άλλων. Γι' αυτό λοιπόν εσύ πρέπει να με ευλογήσεις. Αγία γυναίκα του Θεού, το χάρισμά σου είναι μεγαλύτερο από το δικό μου. Δεν ξέρεις μόνο το όνομά μου, αλλά και ότι είμαι ένας ιερέας. Ο Θεός ο Άγιος, που θέλει τη σωτηρία όλων των αμαρτωλών, ας ευλογεί, Πάτερ. Πάτερ Ζωσίμα, γιατί έκανες τον κόπο να έρθεις τόσο δρόμο, μόνο και μόνο για να δεις μια αμαρτωλή γυναίκα? Γιατί το θέλεις ο Θεός. Πες μου, πώς είναι οι χριστιανοί? Οι βασιλείς πώς είναι? Πώς είναι ο κόσμος? Πώς πάει η εκκλησία μας του Χριστού? Χάρης στις δικές σου προσευχές, Αγία γυναίκα, ζουνε όλοι με ειρήνη. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη να προσευχηθείς για όλους αυτούς και για μένα. Πάτερ Ζωσίμα, εσύ πρέπει να προσεύχεσαι για μένα. Αλλά αφού το ζητάς, θα υπακούς. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Θεέ μου, τι είναι τούτο, τι είναι? Μήπως είναι κανένας δαίμονας που προσποιείται ότι προσεύχεται? Τι παράξενες ιδέες μπήκαν στο μυαλό σου, Πάτερ Ζωσίμα, ότι ίσως είμαι ένας δαίμονας? Είμαι μια αμαρτωλή κι εγώ, όπως όλος ο κόσμος. Ήρθε ο Κύριος, Πάτερ Ζωσίμα, να μας απαλλάξει από τις παγίδες του πονηρού. Παρακαλώ σε, δούλη του αληθινού Θεού, πες μου,
Πώς συνέβη να είσαι εδώ στην έρημο? Από πού έρχεσαι? Και πώς εκτελείς το έργο του Χριστού? Πόσον καιρό είσαι εδώ? Απάντησέ μου σε όλα αυτά και μην κρύψεις τίποτα από μένα. Αν δεν ήταν το θέλημα του Θεού, δεν θα είχα περπατήσει τόσο δρόμο. Είμαι γέρος και αδύναμος και ποτέ μου δεν ταξίδεψα τόσο μακριά από το μοναστήρι μου. Πάτερ Ζωσίμα, εγώ η αμαρτωλή ντρέπομαι να θυμάμαι και να μιλώ για τη ζωή μου. Είναι γεμάτη ντροπή. Αλλά τώρα θα εξομολογηθώ στην αγιότητά σου όλες μου τις αμαρτίες. Ζούσα στην Αίγυπτο όταν ήμουν κοριτσάκι, μαζί με τους γονείς μου. Τι αηδίες μαγείρεψες, γυναίκα, απόψε? Φακές, βραστές. Πάλι φακές. Πέντε φορές τη βδομάδα φακές τρώμε. Μαγείρεψε, χριστιανή μου, και τίποτα άλλο? Άρχισες πάλι. Αυτό έχω, κι αν σου αρέσει. Είσαι ανυπόφορη. Πάρ' τις και φύγε. Δεν θέλω ούτε να τις βλέπω. Σας συχάθηκα. Και σένα και την προκομμένη την κόρη σου. Μα συχάθηκες, ε! Αλλά εσύ είσαι η αιτία που το παιδί μας λείπει από το σπίτι. Οι φωνές σου την πληγώνουν. Δεν βρίσκει ησυχία, αγάπη, γαλήνη, καλοσύνη εδώ. Το παιδί είναι πληγωμένο. Σωστά. Σωστά. Αλλά μην το λες εμένα. Πες το καλύτερα στον εαυτό σου. Πού πήγε η κόρη μας? Τώρα θυμήθηκες να ρωτήσεις. Την κάναμε να μισήσει αυτό το σπίτι. Άκουσε το καυγά μας και έφυγε θυμωμένη με εκείνες τις παλιοπαρέες που κάνει.
Πολύ φοβάμαι ότι θα προσπαθήσει να βρει αλλού την αγάπη που δεν της δώσαμε. Και σίγουρα θα καταστραφεί. Κάνεις, παιδάκι μου. Σας ετοίμασε ένα δώρο. Ακούστε το. Φεύγω. Δεν θα μείνω σε αυτό το σπίτι. Δεν μπορώ άλλο εδώ μέσα. Φεύγω μακριά. Πάω να χαρώ τη ζωή μου. Κόρη μου, ποιος σου έβαλε αυτές τις ιδέες στο κεφάλι? Ποιος θέλει να σε καταστρέψει και εσένα και εμάς? Όλο ανοησίες. Αν με χάσετε, αν δεν γυρίσω ξανά στο σπίτι, να ξέρετε ότι θέλω να βρω την ελευθερία μου. Ω, Χρυσό μου, σε παρακαλώ, μη λες τέτοια λόγια. Εσύ είσαι καλό κορίτσι. Δεν θέλω να είμαι καλό κορίτσι. Αυτό δεν το θέλω. Όχι, όχι, φεύγω, φεύγω. Γεια σου. Κόρη μου, παιδί μου, πού πας? Γύρισε σπίτι μας. Ο πατέρας σου κι εγώ θα πεθάνουμε. Πού πας? Καλημέρα, πώς πάει η δουλειά? Για κοίτα εκεί πάνω. Γεια. Πιάστε τον! Κλέφτης! Κλέφτης! Δώσ' μου λίγο. Δεν είσαι πολύ μικρή για να καπνίζεις? Τι λες καλέ, και καπνίζω και πίνω και χορεύω. Πόσο χρονών είσαι? Αρκετά μεγάλη. Αν σε αυτή την ηλικία είσαι τόσο αδιάντροπη, όταν μεγαλώσεις θα γίνεις η πιο κοινή γυναίκα που θα υπάρχει στον κόσμο. Αυτό ακριβώς θέλω κι εγώ να γίνω, ανόητε. Έτσι καθώς ήμουν άπειρη και μικρή σε ηλικία, ρίχτηκα με το πάθος της νιώτης στον κόσμο της αμαρτίας. Και αυτή η ζωή συνεχίστηκε χρόνο με χρόνο. Και έζησα έτσι 17 ολόκληρα χρόνια. Η φωτιά της αμαρτίας που είχα μέσα μου δεν μπορούσε να σβήσει και με έσπρωχνε από το κακό στο χειρότερο. Όταν μεγάλωσα ήμουν μια από τις πιο διάσημες κοινές γυναίκες. Η δίψα του πάθους μου δεν έσβηνε. Ήταν όπως το αλμυρό νερό που όσο το πίνεις τόσο πιο πολύ δίψας. Σε ποια ηλικία άφησες την οικογένειά σου και ήρθες να ζήσεις εδώ? Από τα 12 μου χρόνια. Και εσύ? Από τα 16 μου.
Κατέστρεψα εδώ όλη μου τη ζωή. Τώρα είμαι 30. Ποιος θα με παντρευτεί σε αυτό το σπίτι και σε αυτή την κατάσταση? Ήταν λάθος μου που έφυγα. Τότε γιατί το έσκασες? Έχασα τον πατέρα μου στον πόλεμο όταν ήμουν πολύ νέα. Η μητέρα μου έπιασε φίλο και έφυγε μαζί του. Εγώ δεν είχα που να πάω. Αργότερα, όπως ήμουν νέα και πολύ άπειρη, ερωτεύτηκα κάποιον που επωφελήθηκε από την αθωότητά μου και ύστερα με κατέληψε. Έτσι το τέλος κατέληξα εδώ και έγινε μια κοινή γυναίκα. Και εγώ τα ίδια πέρασα. Οι γονείς μου χώρισαν και αντί να φροντίσουν για μένα, ξαναπαντρεύτηκαν για να βρουν την ευτυχία που έχασαν. Όλα μου τα αδέρφια και οι αδερφές έφυγαν. Στο τέλος κατέληξα στη φυλακή. Έκλεψα γιατί δεν είχα να φάω. Και καθώς δεν ήξερα να κάνω τίποτα άλλο, διάλεξα τον δρόμο της αμαρτίας. Τώρα συγχωρώ τους γονείς μου. Αλλά μια παρόμοια ιστορία έχουν όλα τα κορίτσια εδώ μέσα. Μα τι ήθελες να κάνουν, να μην ξαναπαντρευτούν? Για το δικό σου το χατήρι, ε? Ναι. Αν ήταν συνετοί θα σκεφτόντουσαν περισσότερο τα παιδιά τους. Θα υπέφεραν και θα έκαναν θυσίες. Να έκαναν τη θυσία? Ναι, μια θυσία για χάρη των παιδιών τους. Ασφαλώς θα ήθελαν να πιούν το ποτήρι της ζωής τους. Ναι, αλλά κάθε γλυκό ποτήρι που έπιναν οι ίδιοι ήταν σαν να έδιναν στα παιδιά τους ένα ποτήρι δηλητήριο. Πίσω από κάθε χαμένο κορίτσι θα βρείτε ανάξιους γονείς. Δεν ακολουθώ τη φιλοσοφία σας. Θα χαρώ τη ζωή μου σήμερα. Όσο για το αύριο, δεν θέλω καθόλου να το σκεφτώ. Καλημέρα. Καλή σου μέρα. Πού πηγαίνετε? Την προσεχή εβδομάδα είναι η τελετή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στην Ιερουσαλήμ. Θα γίνει μεγάλη γιορτή. Πώς θα ήθελα να πάω στα Ιεροσόλυμα να διασκεδάσω? Εντάξει, αν μπορείς να πληρώσεις το εισιτήριο, έλα, γιατί να μην έρθεις? Δεν έχω λεφτά, αλλά αν είσαι συνάφτες, θέλετε καλή παρέα, πάρτε με μαζί σας. Γιατί όχι? Περίμενε, θα πάρω τα πράγματά μου. Ώστε θα έρθεις. Θα περάσουμε ωραία. Θα δεις τι ωραία συντροφιά κάνω. Πάμε λοιπόν. Thank you.
Πίστεψέ με, Πάτερ Ζουσίμα. Μένω έκπληκτη που δεν άνοιξε η θάλασσα να μας καταπιεί σε εκείνο το ταξίδι. Αλλά ο Θεός της αγάπης δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, ώσπου να μετανιώσει. Κάποτε φτάσαμε στην Παλαιστίνη και ξεκινήσαμε μαζί με άλλους προσκυνητές. Έφτασα στην Ιερουσαλήμ και συνέχισα την αμαρτωλή ζωή μου. Ακόμα και εκεί, χωρίς να σεβαστώ την ιερότητα του τόπου γύρω μου. Εκεί ερχόντουσαν ξένοι για να προσκυνήσουν. Και μια μέρα αποφάσισα να τους ακολουθήσω στην εκκλησία. Όχι επειδή αισθάνθηκα κάτι το θρησκευτικό μέσα μου, αλλά επειδή και εκεί ήθελα να βρω κι άλλη περισσότερη αμαρτία. Thank you.
Με συγχωρείτε, πού πηγαίνετε με τα κεριά? Δεν το ξέρεις? Σήμερα είναι η εορτή του Τίμιου Σταυρού και όλος ο κόσμος πάει στην εκκλησία. Για πέστε μου, πηγαίνουν και νέοι άντρες στην εκκλησία? Ναι, νέοι άντρες. Τι εννοείς? Βέβαια, πολλοί κόσμος. Ακόμα και νέοι άντρες και γυναίκες. Καλά, θα έρθω και εγώ. Αλλά όχι από ευλάβεια, αλλά για τους άντρες. Τι είπες? Ντροπή σου. Είναι ντροπή για μια νέα κοπέλα να μιλάει έτσι αδιάντροπα όπως εσύ. Άντε φύγε, χαζογυναίκα. Ζήτησε από το γιο σου να μου επιτρέψει να μπω στην εκκλησία σου. Υπόσχομαι να μην μολύνω πια το σώμα, να σταματήσω την αμαρτωλή ζωή. Δεν θα γυρίσω πια στην πατρίδα μου. Θα πάω όπου με οδηγήσει εσύ. Σε παρακαλώ, Παναγία μου. Εγγύσου. Εγγύσου για μένα στον Ιησού τον Υιό σου. Και σου υπόσχομαι δεν θα σε απογοητεύσω. Και να τα σκουπίσω με τα μαλλιά. Αλλά μπορώ τουλάχιστον να φιλήσω το σταυρό σου, το σημείο που καρφώθηκαν τα πόδια σου. Oh.
Δεν με έδιωξες, γιατί δεν θέλεις το θάνατο του αμαρτωλού. Παναγία μου, θέλω να βρω γαλήνη, θέλω να βρω ανάπαυση. Σε παρακαλώ, οδήγησε με έστω από αυτή τη στιγμή. Η ζωή μου να είναι ευάρεστη στον Υιόν σου και Θεό. Θα βρεις τη γαλήνη αν περάσεις τον Ιορδάνη. Παναγία μου, Παναγία μου, μη με εγκαταλείπεις. Θα περάσω τον Ιορδάνη. Βέβαια θα τον περάσω. Οριστικά θα τον περάσω. Κύριε. Ναι, παιδί μου, τι θα μπορούσα να κάνω για σένα? Πιστεύετε στο Χριστό? Και βέβαια πιστεύω, παιδί μου. Κύριε, κύριε, ήμουν μια κοινή γυναίκα. Ήμουν μια μεγάλη αμαρτωλή, αλλά μετανόησα. Υποσχέθηκα στο Χριστό να μην ξαναμαρτήσω, αλλά τώρα πεινάω και δεν έχω λεφτά να αγοράσω κάτι να φάω. Μην ανησυχείς, κορίτσι μου. Περίμενε λιγάκι. Πάρε. Μα μου τα δώσετε και τα τρία. Και όπως βλέπω δεν κρατήσατε τίποτα, τίποτα για σας. Όχι, δεν μπορώ να τα δεχτώ, δεν μπορώ. Μην ανησυχείς, παιδί μου, εγώ έχω κι άλλα, πάρτα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, πόσο κάνει το καρβέλι? Ένα νόμι. Σε παρακαλώ, δώσε μου τρία.
κόρη μου. Η έρημος δεν είναι για σένα, παιδί μου. Γύρισε σπίτι μας. Θα ζήσουμε ευτυχισμένοι τώρα που αγαπάς τον Χριστό. Δεν διατρέχεις κίνδυνο. Ξαναγύρισε στην παλιά σου ζωή. Ξαναγύρισε κοντά μας. Δεν διατρέχεις κίνδυνο. Δεν διατρέχεις κίνδυνο. Σε παρακαλώ, παιδί μου. Σε παρακαλώ, κορίτσι μου. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, κόρη μου. Σε κετεύω. Άκουσέ με και γύρισε σπίτι μας. Έλα κοντά μου. Γύρνα πίσω. Όχι. Γύρνα πίσω. Όχι. Γύρνα πίσω. Όχι. 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 Γύρνα πίσω. Ξέρω. Εσύ είσαι πονηρέ. Αλλά δεν θα με πείσεις ποτέ να φύγω, ποτέ! Εγώ προτιμώ να πεθάνω με τον Χριστό παρά να γυρίσω πίσω. Ακούσέ με. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Κορίτσι μου, παιδάκι μου, μωρό μου, γύρισε πίσω κοντά μου. Σε παρακαλώ, σε ικετεύω, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Κορίτσι μου, γύρνα χρυσό μου πάλι σε μένα. Γύρισε πίσω. Ακούσέ με, σε παρακαλώ. Γύρνα πίσω. Όχι, όχι, πονηρέ. Όχι, όχι, όχι. Όχι, 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 όχι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, 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 διάβολε, δεν θα με κάνεις να γυρίσω πίσω. Προτιμώ να πεθάνω εδώ, με τον Χριστό. Δεν γυρίζω. Όχι, όχι. Εσύ, Παναγία μου, ήρθε σε μένα την αμαρτωλή. Να, με την επίσκεψή σου όλες οι φωνές του διαβόλου σώπασαν. Διαπρεσβειών της Παναγίας, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, ελέησον και σώσον με. Αμήν.
Αν ο Θεός θέλει να ζήσω 40 χρόνια για να μετανιώσω για τις αμαρτίες μου, θα πρέπει να τρώω ένα κομματάκι ψωμί κάθε μήνα. Όχι, διάβολε, όχι, όχι, δεν θέλω να φάω τίποτα, όχι, είμαι αποφασισμένη να πεθάνω, αλλά δεν θα φύγω ποτέ από εδώ, ποτέ, όχι. Μαρία μου, κόρη μου, έλα σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, όχι, όχι. Όχι, 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 διάβολε! Γύρνα στο σπίτι μας, σε παρακαλώ! Ναι, όχι, 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 όχι! Βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Βοήθησέ με. Ελέησέ με και σώσέ με από τις παγίδες του. Βοήθησέ με, Παναγία μου. Ω μητέρα του Θεού, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, πραγματικά σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Έζησα 17 χρόνια στην αμαρτία και ύστερα 17 χρόνια με τους πειρασμούς εδώ. Και όλα αυτά τα χρόνια ο πονηρός δεν μ' άφησε ήσυχη ούτε για μια στιγμή. Μου φέρνε πειρασμούς, όνειρα και κακές επιθυμίες. Και πώς αισθάνεσαι τώρα όταν σκέφτεσαι τους πειρασμούς? Πάτερ Ζωσίμα, με ρωτάς πράγματα που τρέμω ακόμα και να τα σκεφτώ. Και πόσα χρόνια είσαι εδώ? Και πώς αντιμετώπισες τα άγρια θηρία? Συνολικά ζω εδώ 47 ολόκληρα χρόνια και με τη χάρη του Θεού κανένα άγριο θηρίο δεν με πείραξε ποτέ. 47 ολόκληρα χρόνια? Και πώς πάλεψες με τους πειρασμούς? Όταν άρχισα να τρώω, θυμόμουν το κρέας, το ψάρι, το κρασί και η καρδιά μου έκαιγε γιατί δεν είχα να πιω ούτε νερό, Πάτερ Ζωσίμα. Ύστερα θυμόμουν τα τραγούδια που ήξερα και με πίεζε ο πονηρός να τα τραγουδήσω και πάλι. Και ύστερα? Να, τα μάτια μου γεμίζαν από δάκρυα. Μία σκεπτόμουν τις αμαρτίες μου
Και μία την Παναγία που εγγύηθηκε για μένα στον Κύριο. Και πώς αντιδρούσες? Προσευχόμουν με όλη μου την καρδιά. Τότε ένα φως ουράνιο έλαμε μπροστά στα μάτια μου και όλες μου οι δυσκολίες και οι πειρασμοί διαλύονταν. Έτσι έπεφτα χάμω και έκλαιγα ώσπου ερχόταν εκείνο το παρήγορο ουράνιο φως. Και λες ότι οι πειρασμοί σου κράτησαν 17 ολόκληρα χρόνια? Ναι. Και τώρα με τη βοήθεια της Παναγίας δεν έχω. Δεν έχω πια πειρασμούς. Και τι έκανες με την επιθυμία σου για τροφή και για ρούχα? Έφαγα 2,5 ψωμιά τα πρώτα 17 χρόνια. Και από τότε, πάτερ, έτρωγα μόνο χόρτα και ρίζες της γης. Το φόρεμα που φορούσα έλειωσε. Και κρύωνα πάρα πολύ κάθε νύχτα. Και τη μέρα ζεσθενόμουν τόσο πολύ που λιποθυμούσα από τη ζέστη και έχανα τις αισθήσεις μου. Σαν να είχα πεθάνει. Και τότε πώς επέζησες? Να, ο Θεός που είπε ότι ούκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, εκείνος μέτρεφε και με σκέπαζε. Εκείνος που σκεπάζει και τους ουρανούς με νεφέλες. Βλέπω μεταχειρίζεσαι όρους από τις γραφές. Ξέρεις λοιπόν την Αγία Γραφή? Σου έδειξε κανείς μέχρι σήμερα την Αγία Γραφή? Πάτερ Ζωσίμα, από τότε δεν είδα άνθρωπο. Ούτε ξέρω να διαβάσω. Αλλά ο Θεός που φωτίζει τους ανθρώπους με δίδαξε αυτά τα λόγια. Γι' αυτό, πάτερ, σε παρακαλώ να προσεύχεσαι για μένα την αμαρτωλή. Μη σκύβεις μπροστά μου, σε παρακαλώ, πάτερ Ζωσίμα. Και μην πει σε κανένα τι σου είπα μέχρι να έρθει η ώρα να πεθάνω. Θα με ξαναδείς του χρόνου. Αλλά μέχρι τότε θέλω να κάνεις ό,τι σου είπα. Να είναι ευλογημένο. Του χρόνου δεν θα διασχίσεις τον Ιορδάνη ποταμό όπως τον διασχίζεις κάθε χρόνο, αλλά θα πρέπει να μείνεις στο μοναστήρι. Γιατί κι αν ακόμα αποφασίσεις να φύγεις με τους άλλους, να το ξέρεις, δεν θα μπορέσεις. Και τι θα κάνω εκεί? Αργά τη νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης, πάρε τη Θεία Κοινωνία μαζί σου και έλα στον Ιορδάνη ποταμό. Εκεί να με περιμένεις, γιατί δεν μετάλαβα από τότε που βρίσκομαι εδώ στην έρημο. Με την ευχή σου θα κάνω όπως μου λες. Πρέπει επίσης κάποια μέρα, όταν επιστρέψει ο Κύριος, να πεις στον πατέρα Ιωάννη, τον ηγούμενο του μοναστηριού, να είναι πολύ προσεκτικός. Γιατί υπάρχουν πολλά άσχημα πράγματα στο μοναστήρι που πρέπει να αλλάξουν και να διορθωθούν. Τώρα πήγαινε με την ευλογία του Κυρίου μας. Ξέρει ακόμα και τα μυστικά του μοναστηριού. Λυπόμαστε που δεν μπορείτε να έρθετε μαζί μας. Λυπάμαι κι εγώ, όμως αυτό είναι το θέλημα του Θεού και πρέπει να υπακούσω.
Του χρόνου δεν θα διασχίσεις τον Ιορδάνη ποταμό όπως κάθε χρόνο, αλλά θα πρέπει να μείνεις στο μοναστήρι, γιατί κι αν ακόμα αποφασίσεις να φύγεις με τους άλλους, να το ξέρεις, δεν θα μπορέσεις. Μου είπε να μην διασχίσω τον ποταμό με τη βάρκα. Αλλά αυτή πώς θα έρθει, αν δεν έχει βάρκα? Πώς θα διασχίσει τον ποταμό, χωρίς βάρκα? Ευλόγησον, Πάτερ. Ο Θεός να σε ευλογεί. Πάτερ, πες την Κυριακή προσευχή. Επιθυμώ τόσο να την ακούσει. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, κι άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητή ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάνων των αιώνων, και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μία Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Συγχώρεσέ με, Πάτερ Ζωσίμα. Αν είναι ευλογημένο, κάνε μου ακόμα μια χάρη. Πες μου, δούλη του Θεού. Πήγαινε στο μοναστήρι σου και του χρόνου, με τη βοήθεια του Θεού, έλα στον ίδιο τόπο όπου με βρήκες την πρώτη φορά
και θα με δεις όπως θέλει ο Θεός. Μακάρι να είμαι άξιος να σ' ακολουθήσω. Τουλάχιστον δέξου αυτή την τροφή που σου φέρα. Πάλι με ένα σταυρό διασταύρωσε τον Ιορδάνη ποταμό. Δούλη του Θεού, σε παρακαλώ, με συγχωρείς. Ξέχασα να σε ρωτήσω πώς σε λένε, πώς ονομάζεσαι. Πάτερ Ζωσίμα, θάψε εδώ το σώμα της ταπεινής Μαρίας και προσευχήσου στο Θεό για μένα. Πέθανα σήμερα, την 1η Απριλίου, την ίδια νύχτα που μετάλαβα των αχράνων μυστηρίων. Πέθανε τη μέρα που μετάλαβε των αχράντων μυστηρίων, δηλαδή απόσταση πορείας 20 ημερών από εδώ. Έκανε πορεία 20 ημερών σε μία ώρα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μ' άφησε σημείωση, αναφέροντας ότι το όνομά της ήταν Μαρία, αν και δεν ήξερε να γράφει. Μέγας είσαι, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου. Ζωσίμα, μη φοβάσαι. Ο Θεός σου στέλνει ένα λιοντάρι από μακριά να σε βοηθήσει να σκάψεις. Oh,
Αγαπητοί αδελφοί, είναι καθαρή Δευτέρα. Η εποχή για τον ετήσιο κανόνα μας πέρασε. Σύμφωνα με τον κανονισμό μας, ο καθένας από μας ας απομακρυνθεί από τον άλλο και ας πάει στην έρημο. Ο καθένας είναι ελεύθερος να πάρει την τροφή που χρειάζεται το σώμα του σε αυτές τις 40 μέρες προπαρασκευής. Της προπαρασκευής για τα Άγια Πάθη και την Ανάσταση του Κυρίου μας.
Πάτερ Ζωσιμά, πες μου, πώς μπόρεσες να γίνεις τόσο τέλειος? Μην το ξαναπείς αυτό για τον Κύριο. Σε αυτόν τον κόσμο και ο πιο τέλειος είναι γεμάτος αδυναμίες. Δοξασμένο το όνομά του. Κύριε, σε παρακαλώ, οδήγησε τα βήματά μου να συναντήσω άγιους ανθρώπους που θα με διδάξουν πώς να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Ζωσίμα, αν και είσαι ενάρετος, πήγαινε στο μοναστήρι που είναι κοντά στον Ιορδάνη ποταμό και εκεί θα βρεις άλλους μεγαλύτερους από σένα κατά το πνεύμα. Ευλογείτε. Αδελφέ, ήρθα από πολύ μακριά. Μπορώ να δω τον ηγούμενο? Ναι, βέβαια, περάστε. Από εδώ, πάτε. Καθίστε και περιμένετε. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Καλώς ήρθατε, Πάτερ. Από πού έρχεστε? Έρχομαι από ένα μακρινό μοναστήρι, μέσα από τα βουνά. Και τι σας φέρνει σε αυτό το μοναστήρι? Άκουσα για το υψηλό επίπεδο πνευματικότητας που υπάρχει εδώ. Ελπίζω ότι δεν θα απογοητευτείτε. Εύχομαι και για σας το ίδιο. Ευλογείτε. Ο Κύριος να σε ευλογεί. Ο ηγούμενος σας περιμένει. Ελάτε, Πάτερ. Προχωρείτε. Από εδώ, πατέρα. Ευλογείτε. Την ευχή σου, Πάτερ. Καλώς ήρθες, Πάτερ. Καλώς ήρθες. Καταλαβαίνω, ήρθες εδώ για να διδαχτείς από εμάς. Αλλά όπως βλέπω, εμείς μάλλον θα διδαχτούμε από εσένα.
Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι θα βρω εδώ κάτι το αληθινά σπουδαίο. Είσαι ευπρόσδεκτος να μείνεις όσο καιρό θέλεις. Ευχαριστώ, πάτερ, ευχαριστώ. Ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριο και το Άγιο όνομα αυτού. Ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνουν πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσους, τον λυτρούμενον εις φθοράς τη ζωή σου. Τι να είναι αυτό? Φάντασμα? Δαίμονας? Τον στεφανούντα σε ελέης και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμίαν σου, διαπρεσβειών των Αγίων Πατέρων, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ο Θεός και σώσον ημάς. Αμήν. Ίσως να είναι κάποιος Άγιος Ερημίτης. Θα πάω να τον συναντήσω και να του ζητήσω την ευλογία του. Άνθρωπε του Θεού, γιατί με αποφεύγεις, γιατί με αμαρτωλός, γιατί με περιφρονείς. Σε παρακαλώ, περίμενε για την αγάπη του Χριστού μας. Είμαι γέρος και δεν μπορώ να σε φτάσω. Πάτερ Ζωσίμα, σε παρακαλώ συγχώρησέ με. Δεν μπορώ να σε αφήσω.